Κύριε Καράβουλη, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πεκλάρη, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε εσάς, στους συνεργάτες σας και σε όλους τους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου 102. Το ΜΕΑΡΧΙΣ στην Μακεδονία Στράκης, έτσι. Σωστά. Στην Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία τώρα εν όψη των εξελίξεων, καθώς σήμερα έχουμε κατάθεση στις επιτροπές και πάει στην Ολομέλεια τη Δευτέρα, από ό,τι διαβάζουμε, των νομοσχεδίων για το ασφαλιστικό και φορολογικό. Ουσιαστικά την ολοκλήρωση νομοθέτησης από ελληνικής πλευράς εν όψη του Eurogroup της Δευτέρας. Η Νέα Δημοκρατία με ποια θέση πηγαίνει απέναντι σε όλα αυτά? Να κλείσει, να τελειώνουμε ή να αλλάξουν? Για να διορθώσω λίγο, θα πω ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει και διατάξει του φορολογικού έχει καταδεθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα. Στην Επιτροπή. Ξεκίνησε, ναι, τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Επιτροπή, γίνανε οι τρεις πρώτες συνεδριάσεις. Συνεχίζεται σήμερα με την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής και αύριο ολοκληρώνεται με τη Β' Ανάγνωση. Είναι με τη διαδικασία των συντετμημένων προθεσμιών, έτσι ώστε από Δευτέρα να μπει στη Βουλή. Δεν ξέρουμε αν θα μπει Δευτέρα-Τρίτη. Τυπικά η Βουλή έχει κοινοβουλευτικό έργο από την Τρίτη και μετά, αλλά αν η κυβέρνηση κρίνει την επίγο, μπορεί να το βάλει Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη. Ίσως και για συμβολικούς λόγους, λόγω του Eurogroup της Δευτέρας, ενδεχομένως. Ναι, ενδεχόμενα, δεν το ξέρω. Αν και διαβάζω τώρα, γιατί ξέρετε, επισήμως δεν υπάρχει ενημέρωση, από τα blogs διαβάζουμε και από τις εφημερίδες, ότι μάλλον λύση δεν προβλέπεται για το Eurogroup της Δευτέρας και μάλλον πάει 24 του μηνός. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Τι λέμε λοιπόν? Εμείς λέμε ότι καλείται η κυβέρνηση, έτσι, να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Μέτρα τα οποία προβλεπόταν, ήταν τα μέτρα που ήταν στο τρίτο μνημόνιο και ήταν το 3% του ακαθάριστου χωρίου προϊόντος, δηλαδή μέτρα 5,4 δις. Και ενώ ο κύριος Τσακαλώτος πήγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Νέα Υόρκη για να διαπραγματευτεί και να πετύχει κάτι καλύτερο, τελικά ισχύει αυτό που λέει ο λαός, πήγαμε για μαλλί και βγήκαμε κουρεμένοι. Μας προέκυψε και μια διαφορά άλλων 3,6 μέτρων που τα θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενδεχόμενα και οι υπόλοιποι δανειστές μας, το κουαρτέτο, η παλιά τρόικα, έτσι ώστε να είναι μέτρα κάβα, μέτρα παρακαταθήκη, αν δεν πιάσουμε τους στόχους της τριετίας 2016-2017-2018, να ισχύσουν τότε αυτόματα και τα μέτρα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα. Τα μέτρα αυτά, ας ξεκινήσουμε για τα 5,4 δις, ναι, προς ποια κατεύθυνση ακινούνται? Εμείς εκεί, κύριε Πεκλάρη, είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση λέει, έχουμε θέμα γιατί έχουμε ελλείμματα και πρέπει να έχουμε πλεονάσματα. Πώς θα έχουμε πλεονάσματα? Κοιτάει την πλευρά των εσόδων και λέει να αυξήσουμε τα έσοδα. Και πώς θα το κάνει αυτό? Λέει αυξάνοντας τους έμεσους και τους άμεσους φόρους. Εμείς εκεί διαφωνούμε κάθετα. Εμείς λέμε ότι αυξάνοντας τους έμεσους φόρους αδικείς όλους τους πολίτες, γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι οι έμεσοι φόροι είναι κατεξοχήν άδικοι φόροι, γιατί πλήττουν εξίσου φτωχούς και πλούσιους. Το 23% όταν θα γίνει 24% το ΦΠΑ θα επιβαρύνει εξίσου και τον πολύ πλούσιο και τον πολύ φτωχό. Έτσι είναι ένα μέτρο οριζόντιο και είναι άδικο. Η αύξηση των άμεσων φόρων θα φέρει μεγαλύτερη ύφεση, θα βαθαίνει ακόμη περισσότερο την ύφεση. Άρα λοιπόν εμείς εκεί προτείνουμε κάτι άλλο. Τι προτείνουμε? Περιστολή δαπανών, παύλα σπαταλών, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη τομείς όπου γίνονται σπατάλες στο δημόσιο, και παράλληλα αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και αποκρατικοποίηση όπου μπορούμε. Έτσι, νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, γιατί με το να ζητήσεις να αυξήσεις τα έσοδα αυξάνοντας τη φορολογία υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας. Βέβαια. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον που οι πολίτες θέλουν αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν. Έχουν ξεπεράσει το παλιό αυτό που τους παρακινούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με το κίνημα «Δεν πληρώνω» όταν ήταν αντιπολίτευση, ότι δεν θέλουν να πληρώσουν. Τώρα δεν μπορούν να πληρώσουν. Άρα λοιπόν, αν αυξήσεις τους φορολογικούς συντελεστές την άμεση στην έμεση φορολογία, δεν θα πετύχεις το αποτέλεσμα που περιμένεις, γιατί απλώς οι πολίτες δεν έχουν να πληρώσουν. Άρα λοιπόν θα αυξηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, μη έχοντας τη δυνατότητα οι πολίτες να πληρώσουν. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε μια άλλη πολιτική, ένα άλλο μείγμα πολιτικής, που επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, είναι περιστολή δαπανών παύλα σπαταλών του δημοσίου, γιατί εμείς για παράδειγμα την αύξηση κατά 156 εκατομμύρια ευρώ των μισθών και των αμοιβών των συνεργατών των κυβερνητικών στελεχών τη θεωρούμε σπατάλη στην περίπτωση αυτή. Σε μια δύσκολη συγκυρία δεν στέλνεις λάθος μήνυμα στην κοινωνία αυξάνοντας τους μισθούς και τις αμοιβές των υπουργών και των κυβερνητικών στελεχών. Είναι λάθος, είναι σπατάλη, είναι πρόκληση αυτό. Και παράλληλα, βλέποντας και σε ένα άλλο κομμάτι, στο κομμάτι της αποκρατικοποίησης τυχών κρατικών δημοσίων υπηρεσιών και τη αξιοποίηση εκείνη τη περιουσία του δημοσίου. Μόνο έτσι θα πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. Ωραία. Σε αυτό είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι διαφωνείτε, θα τα καταψηφίσετε και όλα στα νομοσχέδια. Ναι. Είναι δεδομένο. Εκεί φαίνεται και λένε από την κυβέρνηση ότι έχουν
δεδομένη την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν θα έχουν δηλαδή διαρροές. Οπότε. Οψόμεθα. Ναι. Εντός ψαλμός, αλληλούια. Τα επόμενα που ορίζονται ως λεγόμενα προληπτικά, που αρνείται η ελληνική κυβέρνηση να τα νομοθετήσει και αναζητεί αυτό το μηχανισμό, τέλος πάντων, τον κόφτη που τον έχουμε ονομάσει έτσι, ναι, ναι, για να συνεννοούμαστε, ναι, θεωρείτε ότι με κάποιο τρόπο, αφού είναι απέτηση των δανειστών, πρέπει να μπουν στο τραπέζι ή πρέπει να τα απορρίψουμε συνολικά? Κύριε Πεκλάρη, εμείς θα είμαστε αρνητικοί. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι η ανάγκη να ζητήσει το δούνο του και οι δανειστές μας πρόσθετα μέτρα εγγύησης, μέτρα κάβα δηλαδή, αποδεικνύει την αξιοπιστία της παρούσας κυβέρνησης. Αποδεικνύει την αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα, όπου άλλα τους έλεγε, άλλα υπέγραφε και άλλα ήθελε να κάνει. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό είναι πρόκληση, έτσι, γιατί εμείς από την άλλη πλευρά λέμε ότι υπάρχει το ελληνικό κράτος, υπάρχει η εγγύηση συνολικά του ελληνικού κράτους και δεν είναι δυνατόν να ζητάμε προληπτικά μέτρα, γι' αυτό το λόγο και δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε αυτά τα μέτρα. Θεωρούμε ότι είναι μέτρα προκλητικά σε βάρος της χώρας μας και βεβαίως οφείλονται στην αναξιοπιστία που δυστυχώς υπάρχει λόγω της προσωπικής έτσι, αναξιοπιστίας του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα, αλλά και λόγω όλων αυτών που συνέβησαν. Βλέπει WikiLeaks, βλέπει παρακολούθηση των τροϊκανών των δανειστών μας όταν συνεδριάζαν εδώ πέρα και όλα αυτά τα οποία τους εξοργήσαν και δημιουργήσαν ένα πολύ αρνητικό κλίμα, ναι, σε βάρος της πατρίδος. Φτάσαμε όμως σε αυτό το σημείο, κύριε Καραγλού, και μάλιστα η κυβέρνηση κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση, σας κατηγορεί ότι είσαστε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με το πλευρό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όχι με την ευρωπαϊκή πλευρά που τέλος πάντων σκάτως φαίνεται να... Η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς. Έχει μάθει να διαιρεί τον ελληνικό λαό, έχει μάθει να διαιρεί τους πάντες. Στην αρχή είχαμε τους κακούς Αμερικάνους, μετά είχαμε τους κακούς Γερμανούς. Τώρα γίναν καλοί και οι μεν και οι δε, γιατί θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα να ξεπεράσει την κρίση και να βγει από την κρίση. Στη συνέχεια δημιούργησε τον εχθρό του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα βλέπω αρχίζει να τα στρογγυλεύει και αυτά. Και στο εσωτερικό υπάρχει η μόνιμη υποδός ότι φταίει η κακιά Νέα Δημοκρατία, η οποία συμμαχεί με τον διάβολο, δεν ξέρουμε με ποιον, και είναι εναντίον της πατρίδος. Αυτά οι πολίτες δεν τα τρώνε. Οι πολίτες ξέρουν ότι τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι το ονοματεπώνυμο του Τσίπρα και του Καμένου και των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, οι οποίοι μας οδηγήσαν με το εφιαλτικό πρώτο εξάμεινο της περσινής τους πρωθυπουργίας και της περσινής τους κυβέρνησης στην ανάγκη να υπάρξει το τρίτο μνημόνιο. Και όλοι οι πολίτες ξέρουν ότι το δεύτερο εξάμεινο του 2014 είχε αρχίσει να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, είχαν αρχίσει να βελτιώνονται τα πράγματα. Ξαναγυρίσαμε στην ανάπτυξη μετά από 6 χρόνια συνεχούς ύφεσης, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ αυτό που εύχομαι, κύριε Πεκλάρη, είναι άλλο. Ας αφήσει, αυτά είναι πολιτικές, μικροπολιτικές και είναι μόνο για καθαρά θέμα εντυπώσεων και για να, ναι, δημιουργήσει επικοινωνιακά άλλο κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι άλλο. Αν δεν ληφθεί η απόφαση μεθαύριο στο μεθαυριανό Eurogroup της 9ης Μαΐου, της Δευτέρας, mm-hmm, και πάμε για 24 Μαΐου, που εύχομαι, εγώ εύχομαι να βρεθεί άμεσα, αν είναι δυνατόν και σήμερα, έτσι, το αργότερο τη Δευτέρα 9 του μηνός, να έχουμε καταλήξει. Όσο πιο πίσω πάμε, τόσο σφίγγει περισσότερο η θηλιά στο λαιμό μας, κύριε Πεκλάρη. Mm-hmm. Γιατί τον Ιούλιο έχουμε ανάγκες για 3,5 δις. Το κοχρεωλή σε ύψους 3,5 δις. Άρα λοιπόν, αν περάσει άκαρπος και ο Μάιος και δεν έχουμε κλείσει συμφωνία και πλησιάζουμε επικίνδυνα προς το deadline, προς την ημερομηνία που θα υπάρχει η ανάγκη των 3,5 δις, αυτόματα σφίγγει η θηλιά γύρω μας και θα είμαστε αναγκασμένοι να οδηγηθούμε και πιθανά και σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να στέρνεται η διαπραγμάτευση αυτή. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει το συντομότερο δυνατόν αυτή η διαπραγμάτευση. Γι' αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να σταματήσει να κάνει διαπραγμάτευση έχοντας το μυαλό του στο εσωτερικό και να κοιτάξει πώς θα βοηθήσει την πατρίδα κλείνοντας το συντομότερο δυνατόν τη διαπραγμάτευση για να μην φτάσουμε προτετελεσμένων γεγονότων και αναγκαστούμε να συρθούμε και πάλι και σε τέταρτο μνημόνιο. Να κλείσει η διαπραγμάτευση, κύριε Καράγλου, ή να σταματήσει να πάμε σε εκλογές όπως ζητάει η Νέα Δημοκρατία και να έρθει μια νέα κυβέρνηση προφανώς όπως θα πιστεύετε με κύριο κορμό την Νέα Δημοκρατία για να κάνει μια καλύτερη συμφωνία? Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι οι εκλογές είναι απαραίτητες για το συμφέρον της πατρίδος. Εμείς λέμε ότι έτσι όπως έφτασε η κατάσταση, δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε εκλογές, γιατί η παραμονή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα της πατρίδος, βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος έως ότου και αν προκηρυχθούν εκλογές, δεν είναι κάτι που μπορούμε να επιβάλλουμε, κύριε Πεκλάρη. Πράγματι, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει 153 βουλευτές. Δεν ξέρω αν αυτό θα ισχύσει και στην ψηφοφορία που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, μπορεί να ισχύσει, όπως λέει η κυβέρνηση, ότι είναι αραγές στο μέτωπο και ότι δεν θα έχει καμιά διαρροή. Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αν γίνουν εκλογές, έτσι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι έτοιμη για να τις κερδίσει και να κυβερνήσει και να εγγυηθεί στον ελληνικό λαό μια
μεγάλη προσπάθεια, έναν μεγάλο αγώνα για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και στις διαπραγματεύσεις οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος δεν υπάρχει, δεν συνεχίζει να λειτουργεί και δεν πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με την υπογραφή των Τσίπρα Καμένου στο Τρίτο Μνημόνιο. Μάλιστα, πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας, ήθελα έτσι μια εικόνα, επειδή εσείς εδώ και καταγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, στη Μακεδονία και τη Θράκη, βλέπετε μια έτσι σταδιακή εστωμαλοποίηση στο θέμα του προσφυγικού. Βέβαια παραμένουν χιλιάδες άνθρωποι στην Ιδωμένη, αλλά έχουν σταματήσει κατά κάποιο τρόπο οι ροές, οι μεταναστευτικές, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες. Ναι, έχουν σταματήσει οι ροές, γιατί όλοι καταλάβαν ότι κλείσαν τα σύνορα πλέον από εμάς και προσπαθούν να περάσουν από άλλες χώρες. Αυτό είναι γεγονός. Απ' την άλλη όμως, τι βλέπω εγώ? Βλέπω ότι εδώ στην περιοχή μας κάθε άλλο παρά ομαλοποιείται η κατάσταση. Περισσότεροι από 10.000 δυστυχισμένοι άνθρωποι παραμένουν ακόμη στα σύνορα συνειδωμένοι και δεν ξέρω τι ελπίζουν, έτσι, δεν ξέρω τι περιμένουν και τι ελπίζουν. Και βεβαίως είναι πολύ μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης, η οποία δεν έκανε το εξής αυτονόητο και λογικό. Να τους εξηγήσει έτσι με κάθε τρόπο, είτε με την πειθό, είτε με την αστυνομία, η οποία εν τέλει σε μια δημοκρατία εντέλεται να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη όπου πρέπει. Έτσι, λοιπόν, να τους εξηγήσει ότι δεν μπορούν να είναι εκεί, ότι πρέπει να πάνε στα κέντρα φύλαξης, έτσι, τα οποία κέντρα φύλαξης πρέπει να είναι δύο τύπων, ανοιχτά ή κλειστά, ανοιχτά για τους Σύρους πρόσφυγες που πιθανολογείται ότι θα βρεθεί μια λύση και θα υπάρξει μια δίκαια και ισόρροπη κατανομή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κλειστά για τους παράτυπους, παράνομους λαθρομετανάστες, όπως θέλετε πείτε τους, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι αν κάνουν αίτηση για άσυλο και αφού εξεταστεί η αίτησή τους θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους όσον η αίτηση απορριφθεί, έτσι, για τη χορήγηση ασύλου. Λοιπόν, και λέω κλειστά, γιατί διαφορετικά να τους πεις ότι σας βάζω σε κέντρα φύλαξη τα οποία είναι ανοιχτά και θα εξετάσουμε τις αιτήσεις για άσυλο και αν απορριφθούν θα γυρίσουν στην πατρίδα, θα εξαφανιστούν όλοι. Θα προσπαθήσουν να φύγουν, έτσι, λογικό είναι. Γι' αυτό λέμε λοιπόν εμείς κλειστά, δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι ήρθαν σε μια συντεταγμένη δημοκρατική χώρα όπου λειτουργούν οι νόμοι, όπου υπάρχει σύνταγμα και όπου οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, και κάτι ακόμη σημαντικό, ότι η κεντρική Μακεδονία, ναι, δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα. Δεν μπορεί οι 30.000, το 60% περίπου αυτών των ανθρώπων να βρίσκονται εδώ στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στον νομό Κιλκής και στον νομό Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε εμείς το βάρος αυτό. Κύριε Πικλάρη, προσέξτε. Το να, ναι, είναι εδώ 5.000 είναι κάτι το οποίο σε επίπεδο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας μπορούμε να το σηκώσουμε. Αλλά αντίστοιχα πρέπει να είναι και ένα νούμερο 2-3-5.000 στην Κρήτη. Αντίστοιχα πρέπει να είναι στην Πελοπόννησο. Αντίστοιχα πρέπει να είναι στη Στερεά Ελλάδα. Δηλαδή, η διασπορά έτσι των προσφύγων πρέπει να είναι σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Για ποιο λόγο να σηκώνουμε στο βάρος αυτό, το οποίο δεν μας αναλογεί? Είναι λογικό. Κοιτάξτε, αν μένουν 30.000 άνθρωποι σε μια περιοχή είναι πρόβλημα. Αν 30.000 άνθρωποι αυτοί μοιραστούν σε όλη τη χώρα δεν είναι πρόβλημα. Σωστά. Κύριε Γαράγουλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ. Καλημέρα, γεια σας.